Ένας Έλληνας πάνω τσίφα, ο οποίος αυτή τη στιγμή κατηγορείται, τον ψάχνουνε, ο Μιχάλης σωστά μου, να τον καλησπερίσω, όπου αναζητείται ένας Έλληνας ότι δολοφόνησε τη γυναίκα του στο Πουκέτ. Την βρήκαν θυμωμένη και δεμένη στο κρεβάτι, νεκρή. Καλησπέρα, Μιχαλιστά μου. Καλησπέρα, θα σε σκοτώσω αν τυχόν μ' αφήσεις. Αυτή είναι η λέξη η οποία πραγματικά έχει ακουστεί ως τελευταία, συγκεκριμένα με τον Έλληνα ο οποίος καταζητείται, από τη στιγμή που βρέθηκε ο ισορός της άτυχης Ταϊλανδέζας και η αστυνομία του Πουκέτ της Ταϊλάνδης θεωρεί ως πρώτο ύποπτο για τη δολοφονία της 43χρονης συζύγου του, την οποία γνώριζαν και οι περίοικοι ότι την απειλούσε, ότι σε περίπτωση θα τον αφήσει, θα σε σκοτώσω. Η 43χρονη Μιραμόν βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμα στο οποίο έμεινε το ζευγάρι, με ένα μαύρο πανί στο στόμα και τα χέρια και τα πόδια της δεμένα στο κρεβάτι. Ο σύζυγός της, 42 χρονών, έφυγε από την Ταϊλάνδη για το Ντουμπάι λίγες ώρες αφότου η γυναίκα θεάθηκε τελευταία φορά ζωντανή. Τώρα, οι αρχές της Ταϊλάνδης εκτιμούν ότι έχει επιστρέψει στην Ελλάδα και έχουν ζητήσει από την Ιντερπόλ να εκδώσει κόκκινο σήμα για τη σύλληψή του στη χώρα μας. Την άτυχη γυναίκα βρήκε νεκρή στις 16 του Φλεβάριου ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που έμενε το ζευγάρι μαζί. Ο Έλληνας, 42 ετών, επαναλαμβάνω, σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, εργαζόταν ως πορτιέρης σε νυχτερινό κλαμπ της Αθήνας, ενώ είχε μία κόρη που απέκτησε με άλλη γυναίκα στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια του γάμου του με την 43 χρονών Μιραμόν, ήταν ζηλιάρης, πολύ καταπιεστικός, σύμφωνα με την οικογένεια του θύματος. Άνθρωπος του περιβάλλοντος της δήλωσε ότι οι συγγενείς της 43χρονης ανησυχούσαν για την ασφάλειά της, διότι συνεχώς την απειλούσε ότι θα τη σκότωνε. Αυτό είχε συμβεί το 2016, αλλά ένα χρόνο αργότερα το ζευγάρι παντρεύτηκε και πλέον η κατάσταση έφτασε εκεί που έφτασε. Να ακούτε, κύριε Λόγο. Τώρα καλείται το αστυνομικό τμήμα εδώ και οι αρχές στην Ελλάδα να προσπαθήσουν να βρουν μήπως ο Έλληνας, ο 43χρονος, βρίσκεται στη χώρα μας και διαφεύγει. Μάλιστα. Να πούμε εμείς το εξής. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή έχει χτυπήσει κόκκινο στην Ιντερπόλ και ήδη ενημερώνονται οι ελληνικές αστυνομικές αρχές. Ψάχνουν να βρουν τον Έλληνα σύζυγο της συγκεκριμένης γυναίκας. Ο κλοιός όλος περιτριγυρίζεται γύρω από το συγκεκριμένο, ότι είναι ο δράστης, αφού δολοφόνησε και σκότωσε την γυναίκα του, έχει έρθει εδώ στην Ελλάδα. Γνωρίζουμε από ποιο μέρος της Ελλάδος είναι η καταγωγή του συγκεκριμένου, Μιχαλιστά μου? Έχει δοθεί στη δημοσιότητα αυτό? Δεν γνωρίζουμε, το μόνο που γνωρίζουμε ότι ήταν η δουλειά της βασική ήταν σε νυχτερινά κλαμπ της Αθήνας. Μάλιστα. Και εργαζόταν ως πορτιέρης. Άρα μιλούν όλοι για έναν άνδρα με μεγάλο έτσι, με γυμνασμένο σωματότυπο, για έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν πάρα πολύ ζηλιάρης, και ο οποίος όμως έχει και οικογένεια στην Ελλάδα. Από προηγούμενο γάμο και έχει και παιδί από προηγούμενο γάμο, και επειδή τον έχω δώσει φωτογραφία για τον βλέπω, είναι ένας μικρός όμως με τατουάζ στα χέρια, και από εκεί και πέρα ανησυχούν πάρα πολύ το τι ακριβώς θα γίνει και ψάχνουν συνεχώς η οικογένεια της άτυχης Μιραμόν να τιμωρηθεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος για το συμβάν το οποίο συνέβη και σκοτώσε την κόρη. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μιχάλη Στάμου. Πάμε τώρα σε σένα. Πάμε...